εντελώς ξαφνικά, εν μία νυχτή, καλά ο κύριος Μουτσόπουλος έχει αρκετό καιρό που διέκοψε τη δωρεάν μεταφορά και τη διέκοψε από τη στιγμή που ο Δήμαρχος συμπαραστάθη στα πληρώματα που διώκονται ποινικά. Ο Δήμαρχος θεώρησε σωστό και τίμιο να συμπαρασταθεί στους εργαζομένους. Αμέσως ο κύριος Μουτσόπουλος διέκοψε τη δωρεάν μεταφορά των σκουπιδιών και μετά τα έπαιρνε η ΑΝΕΦ. Όταν πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ο Δήμαρχος έστειλε ένα έγγραφο υπογραφή και λοιπά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Συμβούλιο αυτό των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ό,τι ζητάει πρέπει να έρθει και τρίτη εταιρεία, διότι αυτοί τώρα έχουν ένα μυστικό καρτέλ. Όποιος δεν το γνωρίζει αυτό, σας πληροφορώ με τα βεβαιότητας ότι είναι κοινοπραξία πλέον. Οι μετοχές της λεγόμενης παλιάς λαϊκής βάσεως εταιρεία έχει φύγει από τα χέρια των Θασίων TV, πήγε σε 10-15 άτομα. Την προεδρία την έχει και αντιπροεδρία και λοιπά, την έχει μια συγκεκριμένη επιχειρηματική οικογένεια την οποία σέβομαι. Γιατί είναι καλή επιχειρηματία, αλλά εδώ τώρα είναι ομός εκβιασμός. Δηλαδή η διακοπή έγινε από την ημέρα που είδε, γιατί η ΑΝΕΦ έπαιρνε τα σκουπίδια δωρεάν. Όταν είδε το υπογραφή του Δημάρχου ότι ζητάει να έρθει και τρίτη εταιρεία κλπ., αμέσως αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Ο Δήμος δεν αρνείται να πληρώσει. Πληρώσει, αλλά όχι τα λεφτά στη ζέπη, ο οδηγός μπαίνει μέσα, πάρε τα λεφτά. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Ο Δήμαρχος δεν είναι και κανένας από τα εύκολα πουλιά, ούτε είναι άτομο που εξαρτάται από τέτοια συμφέροντα. Και τη δουλειά του την είχε και το νησί το υπεραγαπάει, υπηρετεί τα συμφέροντα του νησιού. Αυτό και έγινε. Έχει σκουπίδια το νησί? Τόνους, χιλιάδες τόνους. Σκουπίδια, χιλιάδες τόνους. Τόσα χρόνια ούτε χιτά κάναμε, ούτε σώσον ελέησον, το νησί εγκατελειμμένο. Και τώρα αυτοί που το νησί το πήγαν εκεί που το πήγαν, τώρα βγήκανε πάλι και πήγανε, έμαθα εχθές, πήγανε κάποιοι αντιπολιτευόμενοι, πήγανε να κάνουν συμβιβασμό, λέει, χωρίς καμιά αυτή, με τον κύριο Χαριτόπουλο. Δεν ξέρω αν πήγαν και στην άλλη εταιρεία. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Είδατε πότε ξεκίνησε η υποβάθμιση της γραμμής του Πρίνου. Πώς η ΑΝΕΦ είχε πράκτορα στην Καβάλα και διαφήμιζε από εκεί θα πάτε τα δρομολόγια, είναι γρήγορα, είναι φθηνά τα εισιτήρια και είναι καλά καράβια. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είδατε τώρα τι γίνεται. Βάζουμε καράβι, δεν θέλω να το ονομάσω, κάνουμε 11 μίλια είναι, 10 και μισό για την ακρίβεια. Και κάνουμε 1 και 45 λεπτά. Κυριακές δρομολόγια δεν έχουμε. Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές δεν έχουμε. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ για να έρθω στην Καβάλα από το Θεολόγο, κάνω 65 χιλιόμετρα και 65-130 και να γυρίσω πίσω προφθένω να τελειώσω δουλειά. Πρέπει να μείνω εδώ πέρα στην Καβάλα υποχρεωτικά. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Δυστυχώς βλέπω τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εδώ περιμέναμε κάποια βελτίωση. Ο περίφημος έκανε την καταστροφή ο Καποδίστριας, τώρα ο Καλλικράτης ήρθε καπάκι. Αυτά είναι. Το νησί υποφέρει, ο κόσμος υποφέρει.